Αγίου Τριαδικού Θεού μας, επανερχόμεθα στις ίδιες θέσεις για να μαθητεύσουμε πάλι στο Λόγο του Θεού. Είναι η τρίτη κατά σειρά χρονιά που μας προσφέρεται το θαυμάσιο και θεόπνευστο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Επιθυμώ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος στους τότε ακροατάς του, μη αφήνε το σούτον λανθάνιν και αποκρύπτεστε θησαυράν. Βλέπει το βιβλίο των πράξεων έναν αληθινό θησαυρό. Και δεν θέλω, λέγει, να αποκριβεί αυτός ο θησαυρός ή να περάσει απαρατήρητος. Πράγμα βεβαίως που και εμείς επιθυμούμε μαζί με τον Ιερόν Χρυσόστομον να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε περισσότερο των θησαυρών του περιεχομένου του θεοπνεύστου βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Εξάλλου, θα το έχετε ήδη αντιληφθεί, ότι το βιβλίο των πράξεων δεν υστερεί καθόλου σε σχέση με τα Ευαγγέλια. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέ γαρέλα των αυτών των Ευαγγελίων ωφελήσε ημάς δινήσετε. Δεν θα ωφελήσει λιγότερο το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων από του να κάναμε ανάλυση των Ευαγγελίων. Το σάφτις εμπέπλιστε φιλοσοφίας και δογμάτων ορθότητος και θαυμάτων επιδείξεως και μάλιστα των παρά του πνεύματος ηργασμένων. Είναι, λέει, γεμάτο από την θεολογία, φιλοσοφία εννοεί τη θεολογία, γεμάτο από την ορθότητα των δογμάτων της πίστεως και γεμάτο από θαύματα. Θαύματα τα οποία έχει εργαστεί αυτό το Πνεύμα του Θεού δια των χειρών των Αποστόλων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το βιβλίο των πράξεων, του οποίου συγγραφεύς είναι ο Ευαγγελιστής Λούκας, δεν είναι μόνο μία ιστορία. Βεβαίως είναι μία ιστορία, αλλά δεν είναι μόνο μία ιστορία. Όπως λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, αλέστη και δόγματα εντάφθα ευρύν άπερ, ημι τούτο ειν το βιβλίον ουδενή σαφώς ούτω γνώριμα εγένοντο. Υπάρχουν δόγματα γραμμένα που εάν δεν υπήρχε το βιβλίο αυτό δεν θα είχαμε τη σαφήνεια που τώρα μπορούμε να έχουμε, διότι πιθανώς τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης να μην μας βοηθούσαν στο να αποκτήσουμε σαφήνεια αυτών των δογμάτων. Αλλά το κεφάλαιον της σωτηρίας ημών απεκρύπτετο και άδειλον ειν και βίου και δογμάτων ένεγεν. Έτσι, το κεφάλαιον της σωτηρίας μας, η περιουσία της σωτηρίας μας, θα ήταν κρυμμένη, δεν θα ήταν φανερή, διότι δεν θα είχαμε την σαφήνεια των δογμάτων, αλλά ακόμα και πτυχές του πνευματικού βίου. Αλλά το ότι το βιβλίο των πράξεων αποτελεί ιστορία δείχνει, αγαπητοί μου, ότι ο χριστιανισμός είναι γεγονότα. Διότι γεγονός είναι η ενανθρώπιση του Θεού. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να μας διαφεύγει. Έχουμε τη Σταύρωση, έχουμε την Ανάσταση, έχουμε την Ανάληψη. Αυτά αναφέρονται σε γεγονότα στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Είναι γεγονός ο χριστιανισμός, δηλαδή είναι ιστορία. Δεν είναι ιδέα. Προσέξτε, ο χριστιανισμός δεν είναι ιδέα.
δεν είναι θεωρία, δεν είναι φιλοσοφία, είναι γεγονότα, είναι ιστορία. Ξέρετε πόσο έχω επιμείνει και άλλες φορές γύρω από αυτό το σημείο, διότι έτσι και πούμε ότι ο χριστιανισμός είναι μία ιδέα, αυτομάτως κατατάσσεται μεταξύ των φιλοσοφικών συστημάτων. Και τότε η σωτηρία είναι ψηλοονόματη. Δεν μπορούμε καν να έχουμε σωτηρία και διοντολογική, που έχουμε την ανάσταση των νεκρών. Δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ αυτό, και δεν θα είχαμε καν την ενανθρώπιση. Διότι όταν λέμε ότι ο χριστιανισμός είναι μία ψηλή ιδέα, σκέτη δηλαδή ιδέα, τότε τι μας χρειάζεται η ενανθρώπιση? Και αν δεν έχουμε την ενανθρώπιση, τότε δεν έχουμε και τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Είναι λοιπόν μέγιστος ο κίνδυνος. Μην ξεχνάτε δε ότι πολλές φορές, ιδίως τους τελευταίους αιώνες, επιχειρήθη να θεωρηθεί ο χριστιανισμός μία ιδέα και συνεπώς να καταταχθεί στα φιλοσοφικά συστήματα. Όχι, αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός είναι γεγονός, γιατί πραγματικά ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού, και συνεπώς και η σωτηρία μας, η οντολογική μας σωτηρία, όπως εκτίθεται στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, είναι γεγονός. Και όπως το βιβλίο αναφέρει γεγονότα, έτσι ακριβώς τα γεγονότα συνεχίζονται κατά συγκυρία. Το βιβλίο σταματά από τόμος. Έτσι που οι ερευνητές ερωτούν τα τελευταία φύλλα του βιβλίου χάθηκαν, ή μήπως ο Λουκάς δεν προχώρησε να καταγράψει περισσότερα, έχοντας όμως υπόψη να γράψει περισσότερα. Όπως και αν έχει το θέμα, δείχνει, θα λέγαμε, ότι το βιβλίο των πράξεων συνεχίζεται μέχρι σήμερα και γράφεται. Το βιβλίο των πράξεων το γράφει η Εκκλησία, το γράφουν οι πιστοί. Γι' αυτό και συνεχίζεται το βιβλίο αυτό μέχρι σήμερα με όλα τα αρχαίγωνα χαρακτηριστικά του. Μη λοιπόν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη λοιπόν παρατρέχομεν αυτό, αλλά μετά ακριβίας εξετάζομεν. Να μην το παρατρέχουμε το βιβλίο, αλλά με ακρίβεια να το εξετάζουμε. Είχαμε μείνει, αν ενθυμίστε, εις το 5ο κεφάλαιο του βιβλίου, στον στίχον 11. Εκεί είχε γίνει λόγος για την ιστορία του Ανανίου και της Σαπφύρης, και ότι έλεγε ο στίχος 11, εγένετο φόβος μέγας εφόλην την εκκλησία και επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Ενθυμίστε ότι είχαν πει ψέματα με την πώληση ενός χωραφιού και απέθαναν και οι δύο σε διάστημα 3 ωρών. Αλλά ποια είναι η συνέχεια της ιστορίας? Τι μας λέει παρακάτω το βιβλίο των πράξεων? Δια δε των χειρών των Αποστόλων, λέγει ο επόμενος 12ος στίχος, εγίνετο σημεία και τέρατα εν το λαό πολλά, και ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν τη στοά Σολομώντος. Με τα χέρια, λέει, των Αποστόλων εγίνοντο θαύματα, σημεία και τέρατα πολλά στο λαό, και ήσαν όλοι μαζί εις την στοά του Σολομώντος. Παρατηρούμε ότι κύριο γνώρισμα των Αποστόλων ήσαν τα πολλά και καταπληκτικά
θαύματα. Τα θαύματα ήσαν αναγκαία, διότι ήσαν μία πιστοποίηση τις ημέρες εκείνες της χριστιανικής αληθείας, αλλά και αναπτύξεως κύρους εις τα πρόσωπα των Αποστόλων. Τι ήσαν, παρακαλώ, οι Απόστολοι? Ιδιώτε. Ιδιώτη στην αρχαία γλώσσα θα πει αγράμματος. Αγράμματοι ήσαν. Απλοί του λαού άνθρωποι ήσαν. Πώς θα μπορούσαν να επιβληθούν? Πώς θα μπορούσαν να σταθούν? Έτσι, με τα επιτελούμενα θαύματα έχουμε ανάπτυξη κύρους, όσο κύρος δεν απέκτησαν ποτέ άνθρωποι εις την ιστορία. Αυτή η έκφραση δια των χειρών σημαίνει ερμηνευτικά απλώς δια των Αποστόλων. Είναι μία έκφραση. Εν τούτης, αυτό το δια των χειρών εκφράζεται η προσφερωμένη ευλογία δια της επιθέσεως των χειρών ή επαφής των αποστολικών χειρών επάνω σε αρρώστους κλπ. Το να βάλουν τα χέρια τους επάνω είναι έκφρασης, αλλά και ταυτόχρονα είναι μία κυριολεξία, διότι ως επί το πλείστον οι Απόστολοι έθεταν τα χέρια τους επάνω εις τους αρρώστους. Αυτή η χειροθεσία είναι αναγκαιοτάτη για να δοθεί μία ευλογία, ένα χάρισμα ή να επιτελεστεί ένα μυστήριο ή μία χειροτονία κληρικού ή ακόμα και η εξομολόγηση. Βλέπετε ότι η κίνηση σε αυτή είναι σπουδαιοτάτη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε μία εξομολόγηση από το τηλέφωνο. Βεβαίως, εν ανάγκη γίνεται, αλλά όχι με την έννοια της αφέσεως των αμαρτημάτων. Απλώς είναι γνώστης ο πνευματικός μας. Όταν τον δούμε και είμαστε κοντά, θα επαναλάβουμε αυτά που είπαμε. Η χειροθεσία είναι ουσιώδες στοιχείων για να επιτελεστεί ένα μυστήριο ή να δοθεί ένα χάρισμα και ούτω καθεξής. Ουσιοδέστατο, σας το ξαναλέγω. Συνεπώς, η φράση, η έκφραση δια δε των χειρών των Αποστόλων επιπλέον κυριολεκτείται. Και αυτός ο Θεός ακόμη, αγαπητοί μου, χρησιμοποιεί τα χέρια του. Τη λέξη χέρια τη βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί ο Θεός δεν έχει χέρια. Όταν λέγει το βιβλίο της Γενέσεως και έπλασε ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης, και λέγει ο 118 ψαλμός, ακριβώς για να δείξει αυτό το έπλασε ο Θεός, λέγει εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, τα χέρια σου με δημιούργησαν και με έπλασαν. Ή όπως λέγει το βιβλίο του Ιώβ, εχείρε σου έπλασάν με και επίησάν με. Το ίδιο πράγμα. Έτσι βλέπουμε ο Θεός να χρησιμοποιεί τα χέρια του. Αυτός ο Κύριος, είπα τη λέξη τη βάζοντας αγωγικών, αυτός ο Κύριος που ενυνθρώπησε, όταν ανελαμβάνεται εις των ουρανών, σημειώνει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, επάραστας χείρας αυτού εσήκωσε τα χέρια του και ευλόγησε αυτούς. Οι πατέρες εκκλησίας μας λέγουν ότι με την κίνηση που ο Κύριος έφυγε, με αυτό το επάρας σήκωσε, αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε, έτσι, με αυτήν την κίνηση
βρίσκεται εις των ουρανών. Και θα βρίσκεται εις των ουρανών με αυτήν την κίνηση έως ότου έρθει πάλι ξανά στη γη κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Δηλαδή τι κάνει από τον ουρανό? Είναι σε θέση ευλογίας. Τώρα τη λέξη χέρια δεν τη βάζω εντός εισαγωγικών, διότι ο ενανθρωπής Υιός του Θεού, ο αναληφθής, επήρε βεβαίως μαζί του την ανθρωπίνη φύση και με την ανθρωπίνη του φύση μας ευλογεί από τον ουρανό. Αγαπητοί μου, δεν θα μπορούσε να σταθεί η Εκκλησία μέσα στους 20 αιώνες με τέτοιους διωγμούς που έχει υποστεί εάν ο Κύριος δεν ευλογούσε. Παρατηρούμε ακόμη εις των στίχων αυτών ότι ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν τη στοά Σολομώντος. Πού ήτο αυτή η στοά του Σολομώντος? Ήτο μέσα εις των χώρων του ναού, δηλαδή εις των χώρων που ήσαν τα συγκροτήματα του ναού. Ο κυρίος ναός, κι άλλοτε σας έχω πει ότι εις τον κυρίως ναόν, ο οποίος ήταν ουσιαστικά μικρός, είχε δεν είχε 30 μέτρα μήκος, είχε δεν είχε, παρότι οι διαστάσεις δίνονται επακριβώς, εγώ δεν τις θυμάμαι απ' έξω, περί τα 5 με 6 μέτρα πλάτος. Ένα μακρόστενο πράγμα κατασκεύασμα ήτο. Δεν έμπαινε ο κόσμος μέσα, έμπαιναν μόνον οι ιερείς. Εν αντιθέσει που τώρα εμείς μπαίνουμε μέσα στον ναόν, ο λαός ιβλίζετο ήταν στην αυλή. Βέβαια η αυλή είχε πολλά κτίσματα, ιδίως ο Ηρώδης ο Μέγας έκανε λαμπρές οικοδομές. Φυσικά ο πλούτος που υπήρχε στην εποχή του Σολομώντος δεν υπήρχε πια, διότι ο ναός αυτός είχε καταστραφεί από τον Αβουχοδονόσορα, εκτίστηκε από τον Ζωροβάβελ, ξανακατεστράφη και εκτίστηκε μεγαλοπρεπής από τον Ηρώδη τον Μέγα, και λέγεται Μέγας γιατί έκτισε τον αιών. Κατά τα άλλα ήταν ένας κακούργος ο Ηρώδης και σφετεριστής του θρόνου του Δαβίδ, ήταν Ιδουμαίος, δεν ήταν Ιουδαίος. Έτσι ο ναός αυτός όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ακόμη δεν είχε τελειώσει. Ετελείωσε 3 χρόνια πρώτης καταστροφής του. Ετελείωσε το 67. 3 χρόνια πρώτης καταστροφής του. Ολοκληρώθηκε. Στα χρόνια του Χριστού, όταν του είπαν, είπε ο Κύριος, γκρεμίστε τον ναόν αυτόν, του υπόθηκε 46 ολόκληρα χρόνια κτίζεται. Και εσύ θα τον γκρεμίσεις και θα τον χτίσεις σε 3 μέρες? Βεβαίως εννοούσε το ναό του σώματός του. Ο ναός, σας είπα, ολοκληρώθηκε αγαπητοί μου 3 χρόνια πρώτης τελικής και αμετακλήτου καταστροφής του. Το 70 μετά Χριστόν κατεστράφει οριστικός. Θα χτιστεί για 4η φορά από τον Αντίχριστον. Να το ξέρετε αυτό. Θα χτιστεί για 4η φορά από τον Αντίχριστο. Είναι κατεστραμμένος 19 αιώνες περίπου. Αν ζείτε ή τα παιδιά σας και δείτε να κτίζεται ο ναός του Σολομώντος, τότε να πείτε, ο ναός αυτός κτίζεται από τον Αντίχριστον. Αυτός που κυβερνάει τώρα τη χώρα εκείνη είναι ο Αντίχριστος. Είναι ένα από τα δείγματα, από τα σημάδια αναγνωρίσεως εκ μέρους των πιστών, εννοείται, του Αντιχρίστου. Στο ναόν αυτόν, αγαπητοί, που είχε πολλές και μεγάλες αυλές, ευρυχωρότατες αυλές, και που διεσώζεται ο μία στοά, ένα περιθύλιο δηλαδή,
που ελέγεται ότι το από το αρχικό κτίσμα, δηλαδή του αρχικού ναού του Σολομώντος, γι' αυτό και ελέγεται εις το άτου Σολομώντος, εις το ναόν εκείνον, συνεκεντρούντο οι Απόστολοι και έκαναν το κηρυκτικό του έργο. Ο στίχος λοιπόν λέει: και ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν τη στοά Σολομώντος. Θα ήθελα να σας έλεγα πάνω σε αυτό μία παρατήρηση. Βέβαια εκεί βρήκαν κατάλληλο τόπο. Σε σπίτια πώς να κάνουν κήρυγμα? Εγίνε το και στα σπίτια. Εγίνε το ιδιαίτερα ποιμαντική εργασία. Αλλά όμως, για να έχει κανείς πολύ ακροατήριο, ήταν εκείνος ο ενδεδειγμένος χώρος. Και αν θέλετε, επήγαιναν οι Εβραίοι να προσκυνήσουν στο ναό, ήκουαν το κήρυγμα το χριστιανικό και πίστευαν. Θα θέλω όμως να σας πω το εξής. Ένα κτίσμα έχει σημασία? Βεβαίως έχει σημασία. Εξάλλου βλέπουμε αυτόν τον Θεό να λέγει ότι έπρεπε να κτιστεί ο ναός. Είχε πει στον Μωυσέα, όταν θα εγκατασταθούν στην γη της επαγγελίας οι Εβραίοι, θα εκτίζεται ο ναός. Το σχέδιο του ναού ή το κατά αποκάλυψη. Εδόθηκε το σχέδιο, προσέξτε, το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Ακόμα και η επίπλωση του ναού εδόθηκε κατά αποκάλυψη. Όχι μόνο η οικοδομή, και τα μέτρα, τόσο φαρδής, τόσο μακρύς, τόσο ψηλός, τόσα παράθυρα θα έχει, τέτοιες πόρτες θα έχει, οι κολόνες θα είναι διακοσμημένες με αυτά και αυτά, η επτάφωτος λιχνία θα έχει 7 στελέχη, το κάθε στέλεχος θα διακοσμείται με λουλούδια της ροδιάς, θα είναι από ατόφιο καθαρό χρυσάφι. Η πλάκα του ηλαστηρίου θα είναι από χρυσάφι. 2 άγγελοι τορνευτοί, τα χερουβίν, που θα σκιάσουν το ηλαστήριον μέσα στα Άγια των Αγίων. Χρυσή, θα έχουν τόσο ύψος, τόσο πλάτος. Μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, όχι μόνο το αρχιτεκτονικό σχέδιο, όχι μόνο η διακόσμηση, αλλά και η λειτουργική κίνηση. Πού θα τοποθετηθεί αυτό, πώς θα κινηθούν οι ιερείς, αν θα φοράνε παπούτσια ή όχι, αν θα φοράνε μακρύ χιτώνα ή όχι, μέχρι σημείου όταν λέει θα ανεβαίνετε τα σκαλοπάτια για το θυσιαστήριο, θα φοράτε μακρύ χιτώνα, γιατί δεν πρέπει τίποτα να φαίνεται από κάτω. Δέστε λεπτομέρειες. Αυτά, αγαπητοί μου, τα είπε ο Θεός, που δείχνει ότι ο Θεός ήθελε να κτιστεί ο ναός. Ο Θεός είπε ότι θα υπάρχει μόνον ένας ναός, όχι πολλοί ναοί, και συνεπώς μόνο ένα θυσιαστήριο. Όποιος έκανε, έκτιζε θυσιαστήριο αλλού, ήταν κάτω από την οργή του Θεού. Θυμηθείτε ότι ο Ιεροβάμ, μετά από το σχίσμα του λαού, έγινε βόρειο και νότιο βασίλειο. Ο Ιεροβάμ ξεκίνησε κάνοντας ξεχωριστό θυσιαστήριο, το οποίο κατέληξε στην ειδωλολατρία. Και έχουμε πλέον παρακμή του θρησκευτικού αισθήματος στο Βόρειο Βασίλειο και τα λοιπά. Προσέξτε τώρα. Όταν γύρισαν οι Εβραίοι από την εχμαλωσία τη Βαβυλωνιακή 70 χρόνια μετά, ο ναός, σας είπα, ήταν κατεστραμμένος.
Βέβαια όταν γύρισαν στην πόλη φρόντισαν να χτίσουν τα σπίτια τους και να νοικοδομήσουν την πόλη τους. Βέβαια και ο ναός εκτίστηκε. Αλλά προσέξτε κάτι, μάλιστα πάρα πολύ πρόχειρα. Τόσο μπορούσαν, δεν μπορούσαν περισσότερο. Αλλά κοίταξαν πρώτα τα σπίτια τους και μετά το ναό. Και ο Θεός παραπονείται και λέγει: ήλθατε, σας έφερα στην πόλη σας, αντί να κοιτάξετε πρώτα το ναό, φροντίσατε για τα σπίτια σας. Εδώ μια μικρή παρατήρηση. Πολλές φορές όταν πηγαίνει κανείς στα χωριά και βλέπει, όταν κληθεί από τους επιτρόπους, από τους ανθρώπους του χωριού, στα σπίτια των ανθρώπων μας, των χωρικών μας, να είναι τα σπίτια τους ωραιότατα και πολυτελέστατα. Μην σας κάνει εντύπωση. Έχω πάει σε πολλά σπίτια των χωριών της επαρχίας μας, ωραιότατα και πολυτελέστατα. Ο ναός όμως να είναι βρώμικος και ατακτοποίητος. Να το παράπονο του Θεού. Είναι γραμμένο αυτά στα βιβλία Έσδρας, Νεεμίας και τα λοιπά. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ο ναός πρέπει να είναι ανώτερος από τα σπίτια μας. Είναι το θέλημα του Θεού. Πιο καθαρός από τα σπίτια μας. Πιο θαυμαστός από τα σπίτια μας. Προσέξατε το αυτό το σημείο. Όπως το πρόσφορο είναι ανώτερο από το ψωμί που τρώμε, λαμβάνομαι κάθε πρόνοια το πρόσφορο να είναι σωστό. Ενώ για το ψωμί που θα φάμε έχουμε ολιγότερη φροντίδα. Έτσι πρέπει να είναι. Αυτό είναι σπουδαίο. Αλλά ότι ο ναός εκτίστηκε κατά εντολήν του Θεού είναι διάχυτο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί? Διότι αποτελούσε το κέντρο της λατρείας, αλλά και της εθνικής ενότητας των Εβραίων. Όταν θα ξαναχτίσει τον ναόν ο Αντίχριστος, σκοπόν θα έχει διπλούν: πρώτον, να λατρευτεί και να προσκυνηθεί. Η αλαζονία του θα φτάσει σε εκείνη που έφτασε του σατανά. Ο διάβολος έχει σε ύψιστο βαθμό την αλαζονία και την υπερηφάνεια. Αυτό θα το έχει ο Αντίχριστος, θα ζητήσει να προσκυνηθεί. Και το δεύτερο, επειδή Εβραίος θα είναι και επειδή θα ήθελε να συνάξει το λαό και να τον κάνει κυρίαρχο παγκοσμίως, θα ζητήσει ένα μνημείο εθνικής ενότητος. Αν δεν το καταλαβαίνετε, θα σας πάρω ένα παράλληλο παράδειγμα. Ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί το κέντρο της Ορθοδοξίας και το κέντρο του Ελληνισμού. Γι' αυτό κλάψαμε και πονέσαμε όταν χάσαμε την Κωνσταντινούπολη και χάσαμε τον ναόν αυτόν. Και μέσα στο αίμα μας υπάρχει ο πόθος, η επιθυμία να ξαναπάρουμε πίσω την Αγιά Σοφιά. Το λέω όπως το λέει ο λαός. Γιατί μέσα μας νιώθουμε ότι είναι ένα σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Τόσο σύμβολο ώστε η Αγιά Σοφιά να περάσει μέσα και εις αυτά τα δημοτικά μας τραγούδια. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας φάνε. Γιατί αυτό δεν το λέμε για άλλους χώρους που χάσαμε ως Βυζαντινή Αυτοκρατορία και το λέμε ειδικά μόνο για την Κωνσταντινούπολη? Έχει περάσει μέσα στο κύτταρο ημών των Ελλήνων, των Ορθοδόξων Ελλήνων. Έχει περάσει μέσα στη φλέβα μας.
έχει γίνει αίμα μας, έχει γίνει σάρκα μας. Εν τούτης, αγαπητοί μου, εδώ θέλω να προσέξετε. Είδατε πόση ώρα σας μίλησα για αυτό το σημείο. Εν τούτης, αγαπητοί μου, αυτά τα σπουδαία οικοδομικά κέντρα ξεπερνιόνται. Σπουδαία είναι, ουδείς το αρνείται. Ο Θεός είπε να κτιστεί ο ναός, το επαναλαμβάνω. Αυτά τα οικοδομικά κέντρα ξεπερνιόνται, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι ο ναός της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας, αλλά είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού. Την Ορθοδοξία μπορεί να τη συναντήσεις εφ' εξής μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, που τους μεταβάλλει σε οικοδομικά μνημειώδη κέντρα. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος «Θεού οικοδομή εστέ, ο γάρ ναός του Θεού». Παρατηρούμε το εξής: όταν ζήλεψαν οι αρχιερείς και οι σαδουκαίοι και οι άρχοντες, γέμισαν από φθόνο για τη δουλειά που γινόταν εκεί στη στοά του Σολομώντος. Έπιασαν τους Αποστόλους, τους έβαλαν στη φυλακή, τους πέρασαν δικαστήριο και δεν μπορούσαν πλέον να ξαναβρεθούν εις εκείνον τον ωραίο ευρύχωρο χώρο για να καλύψουν τις κηρυκτικές των ανάγκες. Τι θα έλεγαμε; Ότι χάθηκε η Εκκλησία. Πλέον οικοδομικά δεν έχουμε προσφορά. Χάθηκε η Εκκλησία; Ασφαλώς όχι. Σας το είπα για να σας δείξω ότι τα μνημεία είναι πολύ σπουδαία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι εκεί σταματάει η Εκκλησία και η Ορθοδοξία. Και η Εκκλησία και η Ορθοδοξία έχουν υπέρβαση. Καλό βεβαίως είναι να κρατάμε τους ναούς μας, αν υποτεθεί ότι κάποτε έρχεται μια εποχή που μπορεί οι ναοί μας να αρπαχθούν και να μεταβληθούν σε κάτι άλλο. Δεν είναι ούτε σπάνια ούτε περίεργα πράγματα, αντιθέτως είναι γεγονότα του αιώνος μας να αρπαχθούν οι ναοί και να γίνουν κάτι άλλο. Μπορεί εδώ ομιγέννητο να γίνει λέσχη που να χορεύουν εδώ νέοι και νέες, να είναι ένα είδος δισκοτέκ. Γιατί όχι; Γιατί όχι; Μην νομίζετε, αγαπητοί μου, θα μου πείτε, θα το αφήσει ο Θεός; Ναι, θα το αφήσει ο Θεός. Ναι, διότι και το ναό του Σολομώντος που ο Θεός έδωσε κατά αποκάλυψη κάθε λεπτομέρεια οικοδομική, άφησε να καταστραφεί. Γιατί; Ήταν άχρηστος πια. Γιατί; Διότι οι Ιουδαίοι δεν είχαν πλέον σωστή λατρεία. Και μάλιστα αφού δεν δέχτηκαν και τον χριστιανισμό, ήταν παντελώς άχρηστος ο ναός. Όργανον του Θεού ήταν ο Τίτος με τα ρωμαϊκά του στρατεύματα, όταν πλέον κατέστρεψε ολοτελώς αυτόν τον λαμπρό ναόν του Ηρώδου. Γιατί λοιπόν, όταν ο λαός μας δεν δει πνευματική ζωή, γιατί; Παράξενο; Ο Θεός αφήνει αυτά να βεβηλωθούν; Ναι. Εν δι' αυτή περιπτώσει, καλόν είναι να κρατάμε τους ναούς μας με κάθε δυνατότητα. Και τα μοναστήρια μας και τα ιερά μας προσκυνήματα πρέπει να τα κρατούμε, γιατί είναι σημαντικά.
διότι αποτελούν υλικά κέντρα παρουσίας της Εκκλησίας. Αν κάποτε όμως μας αφαιρεθούν, με τη βία εννοείται, δεν σημαίνει ότι χάσαμε τον Χριστό, ούτε την Ορθοδοξία μας. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Τον δε λοιπόν ουδήσε τόλμα κολλάσθε αυτής, αλλά μεγάλινεν αυτούς ο λαός. Μάλλον δε προσετίθεντο πιστεύονται στο Κυρίο πλήθη ανδρώντε και γυναικών. Κανείς δεν τολμούσε. Κολλάσθε αυτής. Θα σας το εξηγήσω. Αλλά τους εδόξαζε ο λαός. Και μάλλον προσετίθεντο καινούριο και καινούριο πλήθος πιστών και ανδρών και γυναικών. Κανείς από εκείνους που δεν πίστευαν δεν τολμούσε κολλάσθε αυτής. Το ρήμα κολλάσθε απαρέμφατο έχει αγαθή σημασία και θα πει συνδέομαι με κάποιον οικία, φιλικά. Έχει όμως και κακή σημασία, και με την κακή αυτή σημασία υπάρχει και σήμερα, και μάλιστα το ίδιο ρήμα, μάλιστα με την ίδια έκφραση, με το ίδιο νόημα. Εδώ έχει κακή σημασία. Θα πει κανείς δεν τολμούσε να αστειευθεί με τους Αποστόλους ή να τους ενοχλήσει. Σήμερα το λέμε ως εξής, στη σύγχρονη γλώσσα μας. Αυτός μου κολλάει. Δηλαδή με πειράζει. Προσέξτε, αυτός μου κολλάει. Δηλαδή με πειράζει, με κοροϊδεύει. Είναι το ίδιο πράγμα. Πότε δηλαδή μπορεί να με πειράξει ο άλλος? Όταν έχω ελαττωμένη αντίληψη, όταν είμαι παραδοξολόγος, όταν για κάποιο λόγο δεν έχω εκτίμηση, όπως θέλετε πάρ' το, ο άλλος θέλει και με πειράζει, με κοροϊδεύει, μου κολλάει. Το λέμε στη γλώσσα μας, ωραιότητα, το ξέρετε. Λοιπόν, ουδήσε τόλμα κολλάσθε αυτής. Κανείς δεν τολμούσε να πάει να τους πειράξει, ηρωνικά να τους κοροϊδέψει. Μπορούμε να κάνουμε εδώ, αγαπητοί μου, μία παρατήρηση σημαντική. Πολλές φορές ο χριστιανός εκλαμβάνεται σαν καρπαζοεισπράκτορας, μόνο και μόνο γιατί είναι χριστιανός. Άμα δουν κάποιον στο σχολείο, στο στρατό, αν δουν κάποιον να θρησκεύει, αμέσως τον κοροϊδεύουν. Πασίγνωστο αυτό. Πολύ παραπάνω στις ημέρες μας. Θυμάμαι κάποτε στο 404 νοσοκομείο είχε στείλει κάποια μονάδα, κάποιον στρατιώτη, ότι κάτι έχει το παιδί αυτό στο νευρολογικό τμήμα. Ετούτοις δεν μπορούσαν να του βρουν τίποτα οι γιατροί. Και μη έχοντας τι να πουν, τι να γράψουν με αυτό το παιδί, με παρεκάλεσαν να τον ερωτήσω, να τον δω, να κουβεντιάσω μαζί του, τι θα μπορούσα συμπέρασμα να βγάλω. Του λέω, παιδί μου, αισθάνεσαι άσχημα τούτο, κίνο κλπ? Πάτερ, μου λέει, ακούστε να σας πω. Είμαι καλά. Μια χαρά, μου λέει, είναι. Ούτε αισθάνομαι αγωνίες μέσα μου, ούτε άσχημα, ούτε τίποτα, μια χαρά. Απλώς με είδανε. Μου κάνει εντύπωση. Με είδανε να κάνω την προσευχή μου και είπαν αυτός του στρίψε. Στο θάλαμο, επί παραδείγματι, αυτός έκανε μόνος την προσευχή του. Το παιδί δεν είναι καλά. Και το στείλαν στο νοσοκομείο ότι δεν είναι καλά. Μη σας κάνει εντύπωση.
Και μου το έλεγε με τόση φυσικότητα, ότι είμαι πάρα πολύ καλά, δεν έχω τίποτα. Ούτε πονάω, ούτε αισθάνομαι μια ενόχληση στο μυαλό μου ή τίποτα. Και τους το είπα, το παιδί δεν έχει τίποτα. Το στείλαν πίσω στη μονάδα. Μπορεί να φτάσει κανείς στο σημείο αυτό, ναι. Αλλά εδώ θα ήθελα κάτι να σας πω. Πράγματι μπορεί κάποιος να με κοροϊδέψει για τη χριστιανική μου ιδιότητα? Ναι. Και τούτο γιατί προβάλλω την χριστιανική μου ιδιότητα? Εδώ, ο αγαπητοί εδώ, σημαίνει σαν χριστιανός έχω χάσει το κύρος μου. Πώς μπορεί να χαθεί το κύρος μου ως χριστιανός? Όταν δεν υπάρχει συνέπεια ζωής και χριστιανικής ιδιότητας. Όταν δηλαδή με δουν να λέω ότι είμαι χριστιανός, να το διακηρύσω, να κάνω και δημοσίως την προσευχή μου, αλλά η ζωή μου να μην έχει συνέπεια με την ιδιότητά μου, τότε οπωσδήποτε έχασα το κύρος μου. Και άμα χάσω το κύρος μου, τότε βεβαίως θα με κοροϊδεύουν. Δηλαδή, αν καταλαβαίνετε, είναι το άλλας, κατά τη φράση του Κυρίου, που έπαψε να είναι άλλας αλάτι. Γιατί αν το αλάτι έπαψε να είναι αλάτι, λέγει, εάν το άλας μορανθεί, μορανθεί μόρανσης του άλατος, θα πει να χάσει την αληθική του ιδιότητα. Εάν το άλας μορανθεί, εν τίνη αληστήσατε. Εάν το αλάτι χάσει αυτό που λέμε αλάτι, την αρμύρα του, με τι θα αλατιστεί, αφού το αλάτι έχασε την αρμύρα του? Αποβάλλεται, λέει ο Κύριος, πετιέται στο δρόμο και ποδοπατείτε υπό των ανθρώπων. Αυτό το ποδοπατείτε ή καταπατήστε, όπως το λέει ο Κύριος, ποδοπατείτε από τους ανθρώπους, είναι το ίδιο με το κολάστε που γράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι όταν υπάρχει συνέπεια στη χριστιανική ζωή, τότε έχουμε μία αγίαν σοβαρότητα, που ο άλλος διστάζει, εμποδίζεται να μας περιπέξει. Δεν μπορεί, αισθάνεται άσχημα όταν βλέπει αυτήν την συνέπεια, όταν βλέπει να είμαι αλάτι. Ας θυμηθούμε την ερώτηση του Κυρίου σε εκείνους που πήγαν να τον συλλάβουν στον κήπο της Γετσημανή. Τι να ζητείτε, τους λέγει ο Κύριος. Σαν πολλοί απεκρίθησαν αυτό, Ιησούν των Ναζωραίων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι. Ως ουν είπεν αυτής ότι εγώ είμαι, απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Κοιτάξτε θέαμα, παρακαλώ. Ποιο γυρεύεται? Τον Ιησού των Ναζωραίων. Εγώ είμαι. Μόλις άκουσαν το εγώ είμαι, τόσο τρόμαξαν, τόσο σάστησαν, τόσο συγχύστηκαν, έκαναν βήματα προς τα πίσω και έπεσαν χάμω. Τι ήταν εκείνο? Μήπως καμία θεϊκή ακτίνα του ανθρώπου Ιησού πέρασε από την ανθρωπίνη του φύση και τους έκανε πίσω? Όχι, αγαπητοί. Είναι η ώρα που θεία ακτίνα δεν φαίνεται πουθενά. Είναι η ώρα της συλλήψεως του Κυρίου και του πάθους. Δεν έχουμε πουθενά θεία ακτίνα. Θα λέγαμε, περικρύπτει ο Υιός κάθε θεία ενέργεια, αφήνει μόνο την ανθρωπίνη φύση.
Γι' αυτό και αγωνιάει στον κήπο της Γεθσημανή. Γι' αυτό και άγγελοι των ενισχύων. Τότε τι ήταν, τι ήταν? Αυτή η Αγία Σοβαρότης. Και αυτή η Αγία Σοβαρότης είναι αυτό που σας είπα. Η συνέπεια μεταξύ ζωής και χριστιανικής ιδιότητας. Ή όπως ο Κύριος προεβάλλετο, όπως προεβάλλετο. Δηλαδή πρόκειται για μια αγία αξιοπρέπεια, όχι εγωιστική αξιοπρέπεια. Γιατί έχουμε και μια εγωιστική αξιοπρέπεια πολλές φορές, που δεν θέλουμε άλλος να πει κάτι για μας. Μια αξιοπρέπεια που γεννιέται από την ταπείνωση, που ο πιστός δεν ζητάει τα δικά του, προσφέρει και προσφέρεται. Τότε έχει αυτήν την Αγία αξιοπρέπεια. Αν τώρα η αφθάδεια των απίστων ξεπερνά κάθε ανθρωπιά, η αφθάδεια των απίστων, τότε πια έχουμε το μαρτύριο. Όπως και αυτοί που πήγαν να συλλάβουν τον Κύριον, φυσικά τελικά τον συνέλαβαν, διότι ξεπέρασαν τον εαυτό τους, ξεπέρασαν την θα λέγαμε κάθε ντροπή, ξεπέρασαν κάθε φόβο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος μπροστά σε κάτι το μεγαλειώδες, το υψηλόν. Τότε σας είπα φτάνουμε στο μαρτύριο, για το οποίο φυσικά και μακαριζόμαστε. Αυτό συνέβη και με τους Αποστόλους. Ο λαός τους μεγαλύνει, τους δοξάζει ο λαός. Αλλά όταν ο αρχιερεύς και οι Σαδουκαίοι επλήστησαν ζήλου και επέβαλαν τα σχήρας αυτών επί τους Αποστόλους και έθαν το αυτούς εν τηρήσει δημοσία, τότε θα λέγαμε πού ήταν το Κύρος. Αλλά εδώ πια έχουμε το μαρτύριο, διότι το καταπληκτικό είναι ότι οι Απόστολοι, ο μάρτης γενικά που πεθαίνει για αυτό που πιστεύει και που ζει, όπως κι αν τον μεταχειριστείς, έχει ύψος δυσθεώρητον. Όσο κι αν τον μεταχειριστείς άσχημα, έχει δυσθεώρητον ύψος. Ωστόσο βλέπουμε το λαό εδώ να μεγαλύνει τους Αποστόλους. Ο λαός, ο λαός που έχει πάντοτε μία ευαισθησία, που μπορεί να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα πράγματα από τους άρχοντές του, γιατί διατηρεί μια αγνότητα που συνήθως οι άρχοντες δεν την διαθέτουν. Έτσι αγαπητοί, λέγει συνέχεια το χωρίο, πολλά πλήθη τόσο ανδρών όσο και γυναικών προσετίθεντος στην εκκλησία πιστεύοντες εις τον Κύριον. Εδώ η συνέπεια της ζωής των Αποστόλων ανοίγει την πόρτα να σωθούν πολλοί. Αλλά προσέξτε, γιατί αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ήσαν άνδρες και γυναίκες εκείνοι οι οποίοι επίστευαν? Για να δείξει την ισοτιμία στην κλίση του Θεού για τη σωτηρία. Εδώ είναι η ισοτιμία, το unisex, το διαβόητο. Δεν είναι να πλησιάσουν ο άνδρας με τη γυναίκα, να γυναικίζει ο άνδρας και να ανδρίζει η γυναίκα, για να περιορίζουμε την απόσταση που τους χωρίζουμε, που τους χωρίζουν, που χωρίζουν. Πώς θα το κάνουμε? Ο άνδρας είναι άνδρας. Πώς θα το κάνουμε? Η γυναίκα είναι η γυναίκα. Δεν μπορείς να την κάνεις άνδρα για να πλησιάσεις τον άνδρα, ούτε μπορείς να κάνεις τον άνδρα γυναίκα για να πλησιάσεις τη γυναίκα. Γι' αυτό το unisex, το να ενώσω με τα φύλλα, αν δεν γίνεται. Η ισοτιμία αγαπητοί μου είναι αλλού. Η ισοτιμία είναι στην κλίση του Θεού για τη σωτηρία. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ότι σώζεται η γυναίκα εξίσου με τον άνδρα, όπως καλείται εξίσου η γυναίκα με τον άνδρα, για το θέμα της σωτηρίας.
Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, στους δύο επομένους στίχους. Ώστε κατά τας πλατείας εκφέρειν τους ασθενείς και τιθένε επί κλινών και κραβάτων, ή να ερχομένου Πέτρου κάνει σκιά, επισκιάσει τιμή αυτών. Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο απαντές. Καταπληκτικό. Έχουμε καταπληκτικό φαινόμενο, αγαπητοί μου. Όπως βλέπουμε, έχουμε μία φανέρωση της Πεντηκοστής, μία απόδειξη της αληθείας του χριστιανισμού, μία μαρτυρία ότι οι Απόστολοι από Θεού ενήργουν, ώστε να επιτελούνται θαύματα με μόνη τη σκιά του Πέτρου. Να πηγαίνουν να φέρνουν στις πλατείες τους αρρώστους, όχι μόνο από την Ιερουσαλήμ, από μακριά, και να τους βάζουν επάνω σε κρεβάτια. Μόνο, λέγει, η σκιά του Πέτρου να περνούσε, να πέφτα πάνω στον άρρωστο, ο άρρωστος έγινε το καλά. Και προσέξτε τι λέγει, και γίνοντο όλοι καλά, εθεραπεύοντο όλοι. Όχι αυτός να θεραπευθεί και εκείνος να μην θεραπευθεί. Εδώ δε καταγράφονται δύο κατηγορίες ασθενών. Η πρώτη κατηγορία είναι η κοινή ασθενής, αυτό που λέμε ένας άρρωστος άνθρωπος. Και αυτοί που πάσχουν, δηλαδή από μια σωματική αρρώστια. Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνοι που έπασχαν ψυχικά, όπως το σημειώνει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων. Αυτοί που ενοχλούντο από ακάθαρτα πνεύματα. Αλλά εδώ ο Πέτρος ενεργεί και στις δύο κατηγορίες. Θεραπεύει και τους μεν και τους δε. Τίθεται το ερώτημα, η σκιά του Πέτρου τι ήταν που μπορούσε να θεραπεύει? Παρατηρούμε στον Απόστολο Παύλο κάτι κοντινό. Λέει εκεί στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 19 στίχος 12, όταν ο Παύλος ήταν στην Έφεσο, δυνάμιστε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ούτα στιχού σας επίει ο Θεός δια των χειρών Παύλου, ώστε και επί τους ασθενούντας επιφέρεσθε από του χρωτός αυτού σουδάρια ή σημικύνθια και απαλλάσσεστε από αυτόν τας νόσους, τάτε πνεύματα τα πονηρά εξέρχεστε από αυτόν, ώστε θεραπεύοντο και οι άρρωστοι από κοινές αρρώστιες και οι έχοντες πονηρά πνεύματα. Από τι? Μόνο αν ακουμπούσαν επάνω εις τον άρρωστο μαντήλια ή μπροστέλες, ποδιές. Φοράει και μια ποδιά. Ο Αποστόλος Παύλος έκανε και δουλειά στον αργαλιό. Ίδρωνε, έβγαζε το μαντήλι του και σκουπιζόνταν, το βάζε στην άκρη το μαντήλι, τέλειωνε η δουλειά του και πήγαινε για το κήρυγμα. Ξέρετε ότι στην Έφεσο πήγαινε σε εκείνη την σχολή κάποιου τυράννου, τύρανος το όνομά του ήτο, και πήγαινε μεσημεριανές ώρες, διότι τότε του παραχωρούσαν την αίθουσα, διότι το πρωί χρησιμοποιείτο σαν σχολή. Και η πρωινός ώρες ήταν για τη σχολή, δηλαδή τις πιο ακατάλληλες ώρες. Άφηνε τη δουλειά του ο Παύλος, πετούσε την ποδιά του πέρα εκεί στον αργαλιό και πήγαινε για το κήρυγμα. Και πήγαιναν και του πέρναν τις ποδιές και τα μαντήλια,
εκ του χρωτός αυτού που ήρθαν σε επαφή με το δέρμα του, δηλαδή από τον ιδρώτα, από τη μίξα. Σκουπιζόμαστε τη μύτη μας, σκουπίζουμε το μαντίλι μας. Ό,τι ήρχε το σε επαφή, λέει, με το σώμα του, έπαιρναν αυτά. Αλήθεια, ο Απόστολος πρέπει κάθε μέρα να άλλαζε ποδιές, να γύρευε την ποδιά του και να μην την έβρισκε, να γύρευε το μαντίλι του και να μην το όχε. Και τα κουμπούσαν, αγαπητοί μου, αυτά επάνω εις τους αρρώστους και εις τους δαιμονισμένους και γίνοντο καλά. Βεβαίως αυτό προηγήθηκε στον Ιησού Χριστόν. Λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος 6,56: ετίθεσαν τους ασθενούντας και παρεκάλουν αυτόν ίνα καν του κρασπέδι του ηματίου αυτού άψονται, και όσοι ανύπτοντο αυτού εσώζοντο. Έφεραν αρρώστους και ζητούσαν μόνο, λέει, το κράσπεδο, το κάτω-κάτω μέρος του ηματίου, να κουμπίσει απάνω στον άρρωστο, και γίνεται καλά ο άρρωστος. Προσέξτε κάτι, δεν λέει για τη σκιά του Χριστού, λέει για τα ημάτια του Χριστού. Θα σας το πω λίγο πιο κάτω γιατί. Αλλά μόνο τα ημάτια, ναι. Σας θυμίζω την αιμορροούσα εκείνη η γυναίκα, όταν Κύριος επήγαινε για το σπίτι του Ιαΐρου. Στο δρόμο μια αιμορροούσα γυναίκα, η οποία 12 χρόνια, λέει, είχε αιμορραγία, και είπε από μόνη της: αν ακουμπήσω επάνω μου, εγώ θα γίνω καλά. Είχε πίστη. Πήγε λοιπόν και ακούμπησε, και όπως ακούμπησε αμέσως έγινε καλά. Τι έγινε εκεί πέρα? Η γυναίκα αυτή επήρε κάποια δύναμη. Ο Χριστός είπε: ποιος με ίγγισε? Ο Αποστόλος Πέτρος που λέει: Κύριε, σε ζουλάν, σε συνθλίβουν, και εσύ λες ποιος με ίγγισε? Ποιος με ίγγισε? Υψατό μου τις, κάποιος με ίγγισε. Εγώ γαρέγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού, διότι εγώ γνωρίζω ότι έφυγε δύναμη από μένα. Δύναμη έφυγε. Από πού έφυγε αυτή η δύναμη? Από τη θεία του φύση. Επέρασε το σώμα του, επέρασε τα ρούχα του, τα ενδύματά του, και επήγε εις την αμορροούσα γυναίκα. Με τη διαφορά πως η δύναμη σε αυτή ή το αυτοφυΐσει των Κύριων, διότι ή το Θεός. Στους Αποστόλους ή το από τον Χριστόν. Και η δύναμη που έπαιρναν από τον Χριστόν περνούσε το σώμα τους, περνούσε τα ρούχα τους, περνούσε τη σκιά τους και έφτανε μέχρι τους αρρώστους. Αλλά το καταπληκτικό απ' όλα είναι το εξής, ότι τα θαύματα των Αγίων, όχι μόνο των Αποστόλων πια, αλλά όλων των Αγίων μέσα στην ιστορία, δεν περιορίζονται μόνο όσο ζουν, αλλά και μετά το θάνατό τους θαυματουργούν. Και αυτό είναι που λέμε τα Άγια τους λείψανα. Ποιος δεν γνωρίζει ότι τα Άγια λείψανα θαυματουργών? Τι θα πει λείψανον? Αυτό που έμεινε. Λείψανον θα πει αυτό που έμεινε, διότι δεν είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Το πνεύμα του έφυγε, επήγε στο ρηχείον τόπον, επήγε στον παράδεισον. Τι έχει μείνει? Είτε το σώμα ακέραιο, όπως μπορεί να είναι του Αγίου Σπυρίδωνος ή οποιοδήποτε άλλου Αγίου, είτε τα οστά μόνο, αυτά λέγονται λείψανα, δηλαδή απομεινάρια. Αγαπητοί μου, και τα λείψανα ακόμα θαυματουργούν. Όχι μόνο τα λείψανα, αλλά και τα προσωπικά αντικείμενα των Αγίων, αρκεί να ήρθαν σε επαφή με αυτά οι Άγιοι,
και εκείνα θαυματουργούν. Καταπληκτικό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η θεραπεύουσα δύναμις από ψυχής εις σώματα και από σωμάτων εις ημάτια και από ηματίων εις υποδήματα και από υποδημάτων εις σκιάς εκτρέχει. Ότι αυτή η δύναμη του Θεού από την ψυχή περνάει στα σώματα, από τα σώματα στα ημάτια, από τα ημάτια στα παπούτσια, από τα παπούτσια στις σκιές. Καταπληκτικό. Είναι πραγματικότητα. Το θέμα δεν είναι παρά να το ερμηνεύσουμε. Ότι είναι γεγονός, είναι γεγονός. Πώς μπορεί όμως αυτό να ερμηνευθεί? Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: πηγάς μεν σωτηρίους ο δεσπότης Χριστός, τα των Αγίων παρέσχετος λείψανα, πολυτρόπος τας ευεργεσίας πηγάζοντα, μύρον ευωδίας βρίοντα και μη δεις απιστήτω. Μας χάρισε, λέει ο Κύριος, σωτήριες πηγές. Τα λείψανα των Αγίων που πολυτρόπως πηγάζουν ευεργεσίες και πολλές φορές αναδίδουν μύρον ευωδίας. Είναι εκείνο που λέμε για κάποιο λείψανο ότι ευωδιάζει. Κάποτε δεν ευωδιάζει μόνο, αλλά και ρέει μύρον. Γι' αυτό λέγεται ο Άγιος Δημήτριος μυροβλήτης, διότι αναβλύζει μύρον. Όχι απλώς υπήρχε η οσμή, όπως έχουμε και εικόνες οι οποίες αναβλύζουν μύρον. Και λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: μη δεις απιστήτω. Κανείς να μην απιστήσει για αυτό το πράγμα. Αλλά αγαπητοί μου, το θέμα των Αγίων Λειψάνων είναι πολύ σπουδαίο. Βλέπω ότι εδώ η ώρα πέρασε και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.